Γεια σας και πάλι. Δεν σας έλειψα πολύ, φαντάζομαι. Ε, <laughs> μέσα στα χαμόγελα, μέσα σε μια κατάσταση εφορίας, είμαστε ακόμα υπνοτισμένοι και θα είμαστε νομίζω για πάρα 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 πολύ καιρό ε, μέχρι να κάνουμε ένα διαλυματάκι όσο μπορεί να γίνει αυτό το διάλειμμα για καμιά βουτιά στη θάλασσα τώρα το καλοκαιράκι και να ετοιμαστούμε για το Σεπτέμβρη. Θα μου πει, κάτσε ρε Γιάννη, δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Σαφώς και δεν τελείωσε και έχουμε και μια πάρα πάρα πολύ σημαντική εκκρεμότητα για τέλος του Ιουλίου. Τελευταία αγωνιστική 26 Ιουλίου με την Newcastle που ρεαλιστικά εκεί θα γίνει και η απονομή. Ε, όμως, ένα σημαντικό ερώτημα ε, το οποίο πολλοί κόσμος... Ε, δεν το μερικώ την πληροφορία και πώς γίνεται αυτή η καποιοι μπορει να ξερουν μερικώ την πληροφορια είναι το θέμα της απονομής των μεταλλίων. Εξού και το φόντο πίσω, ένα θέμα το οποίο θα θίξουμε τώρα και να ρίξουμε μια ματιά γενικά σε πολύ χαλαρούς ρυθμούς α, για το ποιοι δικαιούνται μετάλλια και τι θα γίνει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει ο κανονισμός της Premier League, ο οποίος λέει ότι στην ε, πρωταθλήτρια ομάδα ε, δίνονται 40 μετάλλια να τα διανύμει ε, για τους παίκτες και στο τεχνικό προσωπικό, στο τεχνικό επιτελείο του προπονητού μάνατζερ, στην προκειμένη του Γιούργεν. υπάρχουν κριτήρια για να πάρει κάποιος ένα μετάλλιο και ειδικά για τους παίκτες είναι να έχει 5 τουλάχιστον συμμετοχές στην ε, διοργάνωση της χρονιάς, και πάνω. Ε, τώρα τα υπόλοιπα μετάλλια διανύμπονται στην κρίση του ε, προπονητή ε, και φυσικά της ε, διοίκηση, ε, αναλόγως φυσικά πώς, είναι, ε, πώς αισθάνεται ο σύλλογος. Τι γίνεται όμως τώρα στη συγκεκριμένη φάση. Να δούμε λοιπόν μια λίστα από παίκτες οι οποίοι δικαιούνται το μετάλλιο και να μπούμε σε μια διαδικασία λίγο προβληματισμού φιλολογικού, διότι άλλο θα λύσει τον γοριοδεσμό. Ε, βλέπε Γιούργεν, Γιώργη, έχει πονοκέφαλο. Ε, δεν το ξέρει, αλλά έχει πονοκέφαλο. Θα το δει στην πορεία. Μάλλον το έχουν μελετήσει οι δικοί σου, αλλά τέλο πάντων. Πάμε να δούμε λοιπόν τι, ποιοι δικαιούνται από του παίκτε, ποιοι μπορεί να δικαιούνται σύμφωνα με το όριο των συμμετοχών ε, και να προβληματιστούμε κι εμεί φιλολογικά πάντα, έτσι. Ω τώρα, μαζί με τι συμμετοχέ και τη Τετάρτη, που στο παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλα, 20 ποδοσφαιριστές, συγγνώμη, 21 με τον Μίνα Μίνο, έχουν συμπληρώσει το όριο των 5 συμμετοχών. Παρακαλώ πολύ. Ακούστε, είναι ο Μπόμπι, Φιρμίνο, ο Βέρτζελ και ο Τρέντ. Οι τρεις τους έχουν από 31 συμμετοχέ. Ο Τζίνι, ο Ρόμπο, ο Ρόμπερτσον δηλαδή, 29. Ε, 28 ο Μανέ, 27 ο Σαλάχ. Τις ίδιες με τον Σαλάχ έχει και ο Τζόρνταν Χέντερσον. Ο Ρίγκι και Τσάμπερλέιν, Τσάμπο, έχουν από 23. Φαμπίνιο και Άλισον από 22. Ο Τζο Γκόμες, 21. Ο Τζέιμς Μίλνερ, ο Μίλι, 19. Ο Λαλάνα, ο Άνταμ 15, ο Άντριαν με τον Κεϊτά 11, ο Λόβρεν 10, ο Μάτιπ 9 και ο σακίρι 6. Ε, με εναπομείνοντα 7 παιχνίδια και με δεδομένο ότι δώσαν ήδη δύο παιχνίδια οι Reds, στα 5 ελάχιστο ανέβηκε ο Μιναμίνο και από πίσω ακολουθούν Curtis Jones και Harvey Elliott οι οποίοι έχουν ήδη δύο συμμετοχές σε παιχνίδια πρωταθλήματος. Στα τα 7 παιχνίδια το πιο ρεαλιστικό είναι να πάρουν αυτές τις 5 συμμετοχές μαζί με τον Eko Williams που έκανε ντεμπούτο στο μάτς Τετάρτης. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πιο ρεαλιστικό θα είναι 21, 22, 23, 24 παίχτες να δικαιούνται μετάλλιο. Έτσι. Και φυσικά από εκεί και πέρα μένουν άλλα 26 μετάλλια τώρα. Θεωρείται ε, πολύ πιθανό ο Χούβερ και ο Βάντεμπεργκ να πάρουν χρόνο συμμετοχή και να συμπληρώσουν και αυτά τα 5. Οπότε οι 26 παίκτες που να πάνω στους 28. Οι 24 συγγνώμη, 20, 21, 22, 23. Ναι, να πάμε στους 26 και να μειωθούν με τα μεταλλείο τεχνικό προσωπικό στους 24. Τώρα, τι γίνεται με το τεχνικό επιτελείο είναι λίγο η απορία. Ε, το οποίο είναι ένα θεματάκι, το οποίο καλείται να λύσει ο Γιώργος. Και εδώ πρέπει να κάτσουμε να, το, να του ρίξουμε μια ματιά. Ε, πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στην περίπτωση του τεχνικού επιτελείου. Ε, πέρα από το Γιώργη, έτσι. Ο Κράβιτς, ο Λίντερ, ο Άρτεμπεργκ, ο Κρονμάγερ, ο Ρόμπινσον, ο Νόμπς και ο Ροκμπέκ είναι σίγουροι αυτοί που πιστεύουμε εμεί που είναι σε μόνιμη βάση στον πάγκο είναι αυτοί που θα πάρουν μετάλλιο. Ε, τώρα στην διατροφολόγο, στην ε, Μόνα, στην Έμερ, δεν θα κάνει τον φυσικοθεραπευτή, τον Μόρταγκ, δεν θα κάνει τον Κίνγκ, τον ε, Φέρκλαφ, τον Ρίντινγκ, στον Γιάκομψεν, ε, στον, ε, στον Μάτο. Όλοι αυτοί λοιπόν που έχουν κομβική παρουσία στο Μέλγουτ καθημερινά και υποστηρίζουν το έργο αυτών που είναι στον πάγκο και αυτών που παίζουν στον χόρτο, δεν θα του τιμήσει. Βέβαια εδώ η λίστα ανοίγει, έτσι. Επίσης είναι ο Άντι Μάσεϊ, ο Ρίτσι Πάτριτς, ε, οι οποίοι φύγανε στα μέσα της σεζόν, ε, που ήταν στο ιατρικό team και στο team το φυσικοθεραπευτικό, και φυσικά στους αντικαταστάτες τους, όπου ε, δεν πήραν και αυτοί μέρος σε αυτό που έγινε δηλαδή αυτή τη στιγμή στην κατάσταση προβλήματος. Εννοείται. Ε, έχουμε ακόμα τον ψυχολόγο τον Ρίτσαρντζον και τον Κρόνε Κρόνεμαρκ ο οποίος είναι στα, ο προπονητής στα πλάγια out. Δεν μπορεί να τους βγάλεις αυτούς απ' έξω. Έτσι. Ε, πρέπει να τιμήσεις με κάποιο τρόπο όλους αυτούς τους ανθρώπους που πήραν μέρο σε ό,τι εμεί απολαύσαμε από την ε, τηλεόρασή μα ή από το γήπεδο όσοι πήγανε φέτο, αξιώθηκαν ε, ο, 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 το κιούπι. Έτσι. Και έχουμε και συνέχεια. Ε, τώρα υπάρχουν και παίχτες, υπάρχει και προσωπικό της ομάδας, δηλαδή αγωνιστικά μιλάμε, οι οποίοι δεν δικαιούνται μετάλλιο. Και αυτό είναι λίγο μπερδεμένο. Θα σας εξηγήσω το γιατί. Παράδειγμα, ο Λόνεργκαν είναι ένας παίκτη ο οποίος δεν είχε καθόλου συμμετοχή. Δεν έπαιξε πουθενά ενεργά. Ε, ο Μπρούστερ, ο Φίλιπς, ο Κέλλερ, ο, ε, όλοι μπορεί να συμπεριλήφθησαν σε κάποια παιχνίδια στην αποστολή, δεν είχαν καθόλου όμως σε λεπτά συμμετοχή. Και σε αυτούς δεν μπορεί να τους εγγυηθείς ότι θα πάρουν, έτσι. Ε, ο Λαρούσι, ο Τσιριβέλα που έφυγε για την Αντ. Uh, και φυσικά για τον Πολ Γκλάτσελ που γύρισε με, με τραυματισμό πίσω στην ομάδα, όλοι αυτοί δεν είχαν ενεργό συμμετοχή στο πρωτάθλημα όμως στις προπονήσεις κάθε μέρα έπαιρναν μέρος. Εδώ μπαίνει λοιπόν ένα έξτρα uh, θέμα το οποίο με όλους αυτούς που πήραν μέρος, τι θα τους κάνεις θα τους uh, αφήσεις να παίξουν δεν στέκει uh, και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση ε, Μπορείς να ζητήσεις παραπάνω μετάλλια Από τη αρχή. Ναι έχει γίνει στο παρελθόν ε, Έχει γίνει ε, Στην ε, City με τον Κλαούδιο Μπράβο Τον Μούριτς και τον ε, Γκριμσό ε, ε, Δεν πήρανε μετάλλια Ήταν όμως στην απονομή ε, Επίσης επειδή έγινε, ασκήθηκε κριτική στη διοργάνωση που δεν έδωσε παραπάνω μετάλλια. Ε, καθότι ο Γκουαρδιόλα του έκραξε κάποια στιγμή, διότι ναι, μεν πήραν μέρο στην απονομή, δεν είχαν μετάλλια. Δηλαδή η διοργάνωση αρχή δεν έδωσε παραπάνω. Μπορεί να αιτηθεί, δεν σημαίνει να θα σου δώσει. Και επειδή με τη City έγινε ένα παρόμοιο σκηνικό, ε, ασκήθηκε δρυμία κριτική ε, στη Διοργανωτριαρχή, το οποίο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Δηλαδή, Έχω 50 ανθρώπου που δουλεύουν μαζί μου. Γιατί μου δίνει 40 μετάλλια. Να τα κάνω εγώ τι τα 40 μετάλλια. Να, να, κόψω ένα, ένα, κομμάτι και να φτιάξω ακόμα 10. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Ε, εν για κάποιο λόγο όμω η διοργανώτερη έχει το έχει έτσι και συνεχίζει και το έχει έτσι. Το οποίο είναι λάθο για μένα. Οκ. Okay. Και είναι για λάθο για πολλοί κόσμο. Αλλά συνεχίζει να είναι έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν. Ε, υπάρχει ας πούμε σκέψη να δημιουργηθούν μετάλλια από τον ίδιο το σύλλογο, ώστε να λυθεί το πρόβλημα και να έχουν όλοι ένα αναμνηστικό για τη συμμετοχή τους στο οικοδόμημα που έγιναν πρωταλυτές Αγγλίας το 2019-2020. Για να βοηθήσω λίγο την κουβέντα, θα πω ότι όταν τιμήσαμε σαν λέσχη φίλων Λίβερπουλ το 2006 τον Ιγκόρ Μπίσκαν, ο Ιγκόρ ε, δεν πήρε μετάλλιο γιατί δεν ήταν στην αποστολή του τελικού. Κάτι το οποίο τον πόνισε πάρα πολύ και στεναχωρέθηκε. Ε, δεν έπαιξε το τελικό, συγγνώμη. Ε, και όπω καταλαβαίνετε, σε αυτού που δεν πήρανε μετάλλιο, σύμφωνα με τι συμμετοχέ του, δεν θα ήταν είχε γίνει, ε, του έφτιαξε ένα αμνηστικό κύπελο. Του Champions Λίν, η ίδια η ομάδα. Οπότε, όπω αντιλαμβάνεστε, επειδή μα το έφερε στην τελετή, υπάρχει στο YouTube στο κανάλι μα. Ε, αν θέλει που σίγουρα θέλει και ηθικά στέκει αυτό, ο Σύλλογος θα φτιάξει μετάλλια, πανομοιότυπα αντίγραφα με αυτά που βλέπετε, της τις, τις διοργανώτερης αρχής, και θα τα απονείμει μόνος του στο προσωπικό ε, που τυχόν δεν θα φτάσουν τα 40 μετάλλια που δίνει η διοργανώτερη αρχή. Αυτά λοιπόν ε, για το θέμα αυτό, ε, το οποίο είναι ένα κομμάτι, ένας πονοκέφαλος... Ε, Ευχάριστο τον οποίο θα αντιμετωπίσει ο κύριο τη φωτογραφία. Έτσι. Εντάξει, πρωταθλητέ μου! Είμαστε καλά! Είμαστε μια χαρά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.